LeoneTheGR και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 11 του Modded Minecraft. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια στο προηγούμενο επεισόδιο, για τα like. Έχω καταγράψει τα ονόματά σας, θα σας προσθέσω λίγαν συντόμως. Δεν πρόλαβα να το κάνω σε αυτό το επεισόδιο, αλλά μην ανησυχείτε. Λοιπόν, μετέφερα το Digital Miner μέσα εδώ. Πίσω θα βάλουμε και μια πόρτα, θα το κάνουμε το δωμάτιο λίγο πιο όμορφο. Αλλά ναι, προς το παρόν το έχουμε συνδεμένο απευθείας με τον ανεμόμυλο επάνω, που παράγει σιγά σιγά ενέργεια και μας μαζεύει τα όρους εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά θα μαζευτούν πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν που μου τονίσατε ότι το clipboard ήταν μες στο άσπρο τσαντάκι και ότι δεν το έχω χάσει. Εδώ είναι. Μάλλον τυφλώθηκα εντελώς. Και από το προηγούμενο επεισόδιο μέχρι τώρα, επειδή έψαχνα για κάκτους και δεν μπόρεσα να βρω, βρήκα όμως μπόλικα σκυλάκια. Προς το παρόν είναι όλα μέσα στα σκυλόσπιτά τους. Σε κάποια φάση θα δούμε να τα κάνουμε κάποιες διασταυρώσεις και να δούμε πώς δουλεύει αυτό το mod όλο μαζί. Λοιπόν, τι άλλο. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, ναι, κάποιος φίλος είπε ότι να κοιτάξουμε λίγο τα πράσινα λουλούδια που έχει έξω, τα οποία πράσινα λουλούδια είναι από το Botania, και αυτά μας δίνουν, άμα τα βάλουμε στο crafting table, για να δούμε λίγο, πρέπει να έχουμε μερικά εδώ μέσα. Έχουμε αυτά εδώ πέρα τα οποία δεν είναι πράσινα, είναι lime, αλλά άμα τα βάλουμε μέσα μας δίνουν πέταλα. Αν πάρουμε αυτά τα πέταλα και φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα που λέγεται, έχει συγκεκριμένο όνομα αλλά δεν θυμάμαι στα ελληνικά πως λέγεται αυτή τη στιγμή, και λιώσουμε τα πέταλα σε σκόνη, μπορούμε να πάρουμε πράσινη σκόνη που αντιστοιχεί σε πράσινη μπογιά. Οπότε ευχαριστώ που μου το θύμισες, που μου το τόνισες. Λοιπόν, και αν το συνδυάσουμε την πράσινη μπογιά με λίγο clay και λίγο sand, πρέπει να μας δώσει, για να δούμε λίγο, αν πάμε λίγο στο Deco Bench έστω, έχει εδώ πέρα, όχι clay, dirt, οπότε θα μας είναι λίγο πρόβλημα αυτό, γιατί δεν έχουμε αρκετό dirt. Όπως βλέπετε έχουμε 3 κομμάτια dirt αυτή τη στιγμή. Ναι, χρησιμοποίησα το περισσότερο για να ισιώσω έξω το... Ή πρέπει να έχουμε βασικά κάτω στο... Πάμε να δούμε. Σε αυτό εδώ το μπαούλο πρέπει να έχουμε λίγο dirt. Έχουμε μπόλικο, ωραία. Λοιπόν, και θα φροντίσουμε με αυτά εδώ πέρα τα μαγικά φυτά να φτιάξουμε χρώματα στην ουσία, να μεγαλώνουμε χρώματα για να μην χρειάζεται να τρέχουμε κάθε φορά να ψάχνουμε λουλούδια και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, οπότε αφήνουμε το clay στην άκρη εδώ και πάμε να δούμε λίγο, να φτιάξουμε λίγη πράσινη μπογιά. Θα χρειαστούμε λίγη κόκκινη μπογιά, που μπορούμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε τα κόκκινα λουλούδια από το Botania, και θα χρειαστούμε και μπλε μπογιά που θα βάλω κατευθείαν λάπης. Ούτως ή άλλως έχουμε μπόλικο, δεν μας πειράζει. Βάλουμε εδώ πέρα το λάπης, 1, 2, 3, και θα δούμε λίγο να κάνουμε μερικά, 1, 2, φτάνουν νομίζω, με λίγη κόκκινη σκόνη εδώ πέρα. Να λιώσουμε τα πέταλα, πολύ ωραία. Αυτό εδώ πέρα δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Και πάμε να δούμε, ας το κάνουμε όλο να τελειώνει και ας κάνουμε και όλο το πράσινο, γιατί όχι. κάνει και όλο το μπλε. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε. Όπως βλέπετε έφτιαξα το τραπεζάκι από το Deco Craft, το οποίο είναι πολύ απλά μπλε, κόκκινη και πράσινη μπογιά με λίγο clay κάτω από ένα crafting bench. Και μοιάζει κάπως έτσι. Και αν κάνουμε δεξί κλικ επάνω βλέπουμε όλα τα αντικείμενα που μπορούμε να φτιάξουμε στο Deco Craft. Αν του προσθέσουμε μπογιά, τη βάλουμε εδώ πάνω και πατήσουμε αυτό το βελάκι για να κάνει add στο table, βλέπουμε έχουμε εδώ πέρα έχουμε 64 κομμάτια green, να βάλουμε και 48 κομμάτια blue, για κάποιο λόγο έχει 96 blue, okay. Και 24 κόκκινα, 48 κόκκινα, άρα τα διπλασιάζει υποθέτω. Πολύ ωραία. Και όπως βλέπετε με το που προσθέσαμε και από τα τρία χρώματα εμφανίστηκαν όλα μας τα αντικείμενα στη λίστα, και θα χρησιμοποιήσω βόλικα αντικείμενα από αυτά εδώ πέρα για να φτιάξουμε λίγο το χώρο έξω. Και για παράδειγμα θα φτιάξω αυτό το λάπτοπ, αν κάνουμε κλικ επάνω του το φτιάχνει κατευθείαν, χρησιμοποιεί λίγο από τα χρώματα εδώ πέρα και πάμε να το βάλουμε εδώ πέρα μπροστά στο φίλο μας τον Captain Pickle. Ας πούμε ότι θα το βάλουμε εδώ και θα είναι το laptop του για να κλείνει τα ραντεβού μας. Για να σημειώνει ποιος ήρθε, ποιος έφυγε και τα λοιπά. Φυσικά δεν λειτουργεί, δεν είναι κάτι χρηστικό, είναι καθαρά και μόνο decoration, για διακόσμηση όπως λέγεται και το mod. Λοιπόν, αυτά από το Deco Craft θα παίξω λίγο με αυτά εδώ πέρα. Έχει και πιάνο, έχει και μεγάλα αντικείμενα θέλω να πω. Το πιάνο είναι τεράστιο, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το mod αυτό. Και ναι. Έχει και εξωτερικά αντικείμενα όπως κρεμαστές, γέφυρες και δεν συμμαζεύεται. Ας βγάλουμε ένα τέτοιο, αυτό είναι καλοριφέρ και πάμε να το βάλουμε κάπου εδώ γιατί ταιριάζει κάτω από το παράθυρο. Και τώρα έχουμε και καλοριφέρ στο σπίτι μας, ναι! Δεν θα κρυώνουμε το χειμώνα. Εδώ πάνω στα βουνά που είμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, και πάμε να δούμε λίγο στο αγαπημένο μας clipboard το Deco Craft Pie. Όπως βλέπετε για το προηγούμενο επεισόδιο, το επεισόδιο 10, είχα το Deco Bench και το Digital Miner. Μιλήσαμε για το Deco Craft και πάμε στο Archimedes. Τι είναι το Archimedes? Το Archimedes mod, Archimedes Ships είναι, λέγεται το mod, και είναι ένα καταπληκτικό mod από την άποψη ότι, αν πάμε να δούμε, μας προσφέρει την δυνατότητα να φτιάχνουμε υπτάμενα πλοία. Λοιπόν, και δείτε λίγο πως γράφεται. Εδώ είναι. Αρκεί. Okay. Ό,τι πεις. Λοιπόν, γράφεται κάπως έτσι. Αρκεί με des ship. Ναι. Και δεν έχει πολλά αντικείμενα. Δεν προσθέτει πολλά αντικείμενα. Αλλά τα αντικείμενα που προσθέτει είναι καταπληκτικά. Αν πάμε να δούμε, το πιο βασικό είναι το floater. Το οποίο floater είναι ένα κομμάτι wool με ένα κομμάτι wood. Θα χρειαστούμε μπόλικα από αυτά. Στην ουσία είναι τα... Ναι, δεν είπα ότι τα πλοία από το Αρχιμίδης δεν είναι απλά πλοία που μπορούν να κάνουν βόλτες στη θάλασσα. Γιατί όπως βλέπετε δεν έχουμε θάλασσα εδώ κοντά. Έχουμε κάποια ποτάμια εδώ και εκεί, αλλά δεν έχουμε θάλασσα. Οπότε θα κάνουμε υπτάμενα πλοία. Λοιπόν, πάμε στο τσεφ με τα ξύλα. Και ας πάρουμε το oak που έχουμε και πάμε στο crafting table μας. Λοιπόν, ας φτιάξουμε όσα wool μπορούμε να φτιάξουμε. Πολύ ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε μερικά floaters. Ας πούμε 10 για αρχή είναι οι 12. Έτσι, γιατί μπορούμε. Τα μισά τέλος πάντων το wool που έχουμε. Και πάμε να δούμε τι άλλο θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα measurement, αυτό εδώ πέρα τέλος πάντων, που θα χρειαστεί 2 κομμάτια gold, λίγο iron, λίγο glass κτλ. Δεν έχουμε πολύ gold, αλλά δεν πειράζει. Βασικά έχουμε πάρα πολύ gold. Ναι, και δεν το είδα. Και τι μας λείπει? Το glass. Το glass το έχουμε πάνω μας. Glass panes, redstone έχουμε. Και πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε shift click. Και φυσικά μπορούμε. Χρειαστούμε ένα τέτοιο κομμάτι. Επίσης θα χρειαστούμε steam engines. Δεν θα χρειαστούμε γιατί δεν βιαζόμαστε κάπου. Αυτά τι είναι? Α, αυτό είναι άλλο design απλά. Μάλιστα. Και ας κάνουμε και ένα καθισματάκι, γιατί όχι. Εδώ. Και πάμε να δούμε λίγο. Θα φτιάξουμε το πλοίο μας από cobblestone. Λοιπόν, αρχικά φυσικά το πλοίο πρέπει να κουμπάει κάπου. Και δεν θα κουμπάει εκεί, θα κουμπάει εδώ στην άκρη. Ένα μπλοκ, το οποίο θα το σπάσουμε στο τέλος της κατασκευής μας. Το πλοίο δεν είναι ανάγκη να έχει κάποια βάση ή κάποιο συγκεκριμένο σχήμα. Αρκεί να έχει, νομίζω, το 60% να είναι. Οπότε αυτό είναι πολύ μεγάλο. Ας κόψουμε λίγο τις άκρες. 9 κομμάτια είναι υπεραρκετά. Και πάμε να βάλουμε τα floaters. Τα floaters κάνουν όλη τη δουλειά. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Μπορεί να τα φτιάξετε το πλοίο καθαράκι μόνο από floaters. Έχει όσα χρώματα, τα 16 χρώματα τουλάχιστον του Minecraft. Οπότε μπορεί να σας καλύψει. Λοιπόν, και κάτι εδώ δεν μου αρέσει. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να φύγει. Και αυτό μπορεί να φύγει. Και μπορεί να μπει αυτό εδώ. Λοιπόν, οπότε το πλοίο μας είναι σχετικά έτοιμο. Τέλος πάντων, πάμε να βάλουμε τα controls κάπου. Μάλλον θέλει ειδικό block για να βάλουμε τα controls. Ναι, το Ships Helm αυτό εδώ πέρα. Και κάτι θυμόμουν, κάτι τέτοιο θυμόμουν, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Πάμε να δούμε λίγο να το φτιάξουμε. Μπαμ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Ships Helm. Λογικά πρέπει να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Ναι. Θέλει συγκεκριμένα oak. Γιατί δεν το φτιάχνει? Δεν έχει αρκετά sticks. Μάλιστα. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μερικά sticks. Και τώρα τι δεν έχει? Τώρα τα έχει όλα. Περίεργα πράγματα. Πάμε να φτιάξουμε βασικά μερικά ακόμα από τα floaters. Γιατί έτσι. Γιατί αφού φτιάξαμε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα και μας περισσεύει το string, ας φτιάξουμε λίγα ακόμα. Θέλω να φτιάξω έτσι στο πίσω μέρος, να το κλείσω. Και θέλω και να βάλω μπροστά. Όχι, δεν θέλω να βάλω μπροστά. Θέλω να βλέπω μπροστά. Θα βάλουμε ένα εδώ. Ένα θα βάλουμε εδώ. Και τα control μας θα τα βάλουμε, μάλλον εδώ θα τα βάλουμε. Οπότε βάλουμε αυτό εδώ που είναι το τιμόνι. Και αυτά εδώ πέρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς κάνουν, να σας πω την αλήθεια. Γιατί το κυρίως μπλοκ είναι αυτό. Δεν νομίζω να χρειαζόμασταν τα measurement. Α, αυτά μας δείχνουν, υποθέτω, ναι, μας δείχνουν υψόμετρο και κάτι μας δείχνουν τέλος πάντων εδώ πέρα που δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Λοιπόν, με το που φτιάξουμε το πλοίο μας, βάζουμε, θα αρχίσει να το κάνουμε detach από το υπόλοιπο κομμάτι. Μπορούμε να το αλλάξουμε όνομα, να το ονομάσουμε bla bla bla. Done renaming. Τώρα το πλοίο μας λέγεται και με το που είμαστε έτοιμοι πάμε, πατάμε assemble ship. Αν είναι όλα ok μας γράφει εδώ πέρα με πράσινα ok. Αν σε περίπτωση έχετε ξεχάσει να αποσυνδέσετε το πλοίο σας, να με αγχώνει αυτή η μουσική, και πατήσετε assemble ship, ναι, για κάποιον λόγο μας είπε ok και μόνο 29 blocks. Τέλος πάντων, αν ακουμπάει κάπου στο έδαφος θα σας πει ότι είναι πάνω από 2.000 blocks και δεν μπορεί να κάνει assemble. Τέλος πάντων, πατάμε mount και μπορούμε να πετάξουμε. Αν πατήσουμε shift βγαίνουμε από το πλοίο. Με μπερδεύει λίγο. Εδώ είμαστε. Και τα controls του δεν έχω ιδέα ποια είναι. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν πετάμε για κάποιον λόγο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στα options, στα controls. All είναι εδώ πάνω, X, C, Z. Οπότε θέλουμε να πάμε και το backslash, βασικά στο κάνουμε αυτό shift. Ship inventory είναι το K, align, K. Ωραία. X, Z, C. Όχι. K, align. Και κάπως κάνουμε ascent. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα τα οι δείκτες κουνιούνται. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε εδώ πέρα να στέκεται. Πάμε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε, θα κοιτάξω να αλλάξω λίγο τα controls μου και θα παρκάρω το πλοίο μου επάνω εκεί πέρα στην πλατφόρμα μας. Και τώρα έχουμε και υπτάμενο πλοίο. Ναι. Έχουμε ένα UFO. Θα δούμε για ταξίδια και εξερευνήσεις. Λοιπόν, αυτά που μένουν για αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε ξέρετε τι να κάνετε. Αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω, τις ιδέες σας, τις παρατηρήσεις σας. Και από μένα και το φίλο μου τον Μπάντι και τον Λιάσκο και τον Captain Pickle. Εδώ είμαστε με το φίλο μας τον Μπάντι. Από μένα και από τους φίλους μου εδώ πέρα στο Modded Minecraft. Γεια σας.